Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Υπάρχει σχέδιο, κρυφό σχέδιο τύπου Βενεζουέλας και στην Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή οργανωμένο σχέδιο λαϊκών κινητοποιήσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης που κατατείνει στην πτώση της εκλεγμένης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Ή όλα αυτά που αναπτύσσονται στο δημόσιο λόγο με αφορμή την εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί υπό τη στέγη του κεντρικού συνθήματος «Παραιτηθείτε, φύγετε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση» για την Τετάρτη, για αύριο, στις 18.30 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Όλος αυτός ο θόρυβος, λοιπόν, οφείλεται σε μια προσπάθεια επικοινωνιακού τεχνάσματος κύκλων της κυβέρνησης και κύκλων του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει σχέδιο Βενεζουέλα και στην Ελλάδα για ανατροπή της κυβέρνησης μέσα από λαϊκές κινητοποιήσεις ή όλα αυτά τα φτιάχνει το επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ για να συσπυρώσει το δικό του κόσμο και να δημιουργήσει εχθρούς. Το ερώτημα τέθηκε πριν από λίγες μέρες με ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών. Θέλω να πω ότι διαβάζω με πολύ προσοχή και την εφημερίδα των Συντακτών και την εφημερίδα Αυγή. Μ' αρέσουν, διαφωνώ, αλλά μ' αρέσουν οι εφημερίδες που έχουν ιδεολογικό περιεχόμενο στη γραφή τους. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο τέθηκε πριν από λίγες μέρες, θα το δούμε το πρωτοσέλιδο, από την εφημερίδα των Συντακτών, με ένα κομμάτι, νάτο, το οποίο υπέγραφε ο συνάδελφος Νίκος Σβέρκος. Η ωραία ξανθιά κυρία που βλέπετε να κάνει το σήμα της νίκης και ότι όλα πάνε καλά, είναι η κυρία Λίλιαν Τίντορη, Βενεζολάνα, σύζυγος του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης, Λεοπόλντο Λόπεζ. Η κυρία Τίντορη, τις οποίες πολλές φωτογραφίες βλέπουμε τώρα, θεωρείται η ηγετική μορφή αυτού του κινήματος για την ανατροπή του Προέδρου Μαδούρο στη Βενεζουέλα, του αριστερού Προέδρου Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Πρόσφατα επισκέφθηκε την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συναντήθηκε με τον Μαριάνο Ραχώη, ο οποίος της έπλεξε το εγκόμηνο, να ο Ραχώη, και συναντήθηκε ταυτόχρονα και με άλλες προσωπικότητες. Πρώην και νυν είναι ο Γκονζάλες, ο Φελίπε Γκονζάλες, πρώην πρωθυπουργός των Σοσιαλιστών. Είδαμε τον Χωσέ Μαρία Αθνάρ, πρώην πρωθυπουργό της κεντροδεξιάς. Η κυρία λοιπόν Τίντορη, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της εφημερίδας των Συντακτών, αναζητήθηκε από τους διοργανωτές της αυριανής εκδήλωσης για να έρθει στην Αθήνα και να ενισχύσει αυτή την κινητοποίηση. Δεν ξέρουμε αν αληθεύει αυτό. Στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Θανάση Χειμωνά, ο οποίος είναι ένας από τους διοργανωτές, από τους πρωταγωνιστές, από αυτούς που είχαν την πρωτοβουλία για την αυριανή κινητοποίηση, για να μάθουμε πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Λοιπόν, συζητούμε λοιπόν απόψε. Είναι μια μεμονωμένη εκδήλωση, κρύβεται πίσω η Νέα Δημοκρατία, κρύβονται πίσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης Μίζωνος και Λάσωνος, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις ως μοχλό ανατροπής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καλέσει τον κύριο Δημήτρη Τσουκαλά, Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Τσουκαλά. Την κυρία Μαρία Αντωνίου, κοινοβουλευτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Καστοριάς. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη, από τα ιστορικά στελέχη της ελληνικής αριστεράς, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Προέρχεται από τη Δημάρ. Ευχαριστώ, κύριε Χατζησοκράτη. Να είστε καλά. Τον κύριο Γιάννη Μοίρα, ηγετικό στέλεχος των ΑΝΕΛ, είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Ευχαριστώ, κύριε Μοίρα. Εθνικό Συμβούλιο το λένε, αλλά Εθνικό είναι Συμβούλιο. Το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ. Το διορθώνω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το διορθώνω και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Και στην παρέα μας, για να δούμε στην πορεία της εκπομπής, με δύο-τρεις λέξεις, τι γίνεται στον κλάδο των μεταφορών όπου έχουμε διαδοχικές απεργιακές κινητοποιήσεις που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στη μετακίνηση των εργαζομένων των συμπολιτών μας από μέρα σε μέρα στο λεκανοπέδιο, τον κύριο Ηλία Μανιατάκη, που είναι πρόεδρος του Επιχειρησιακού Συνδικάτου Εργαζομένων στο ΤΡΑΜ. Ευχαριστώ, κύριε Μανιατάκη. Να είστε καλά, θα μας τα πείτε όλα. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριο Τσουκαλά, θεωρείτε ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως η αυριανή που θα γίνει στις 18.30 στο Σύνταγμα υπό το κεντρικό σύνθημα «Παραιτηθείτε» για την ανατροπή της κυβέρνησης? Υπάρχει σχέδιο τύπου Βενεζουέλας όπως αυτό υπενήσεται η εφημερίδα των Συντακτών?
Λοιπόν, η διασπασμένη αντιπολίτευση, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι όλη η αντιπολίτευση υπέρ αυτού του είδους της συγκέντρωσης του παραιτηθείτε, την οποία εγώ προσωπικά θέλω έτσι εκ προημίου να πω ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι δεν νομίζω ότι δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Άρα δεν έχετε πρόβλημα με αυτούς που θα μαζευτούν αύριο. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να μαζεύεται, έστω και αν από πίσω υποκρίνονται κόμματα. Γιατί περί αυτού πρόκειται, όλοι το γνωρίζουν. Δεν έχει σημασία το αν λένε. Και τα κόμματα κάποιοι, νόμιμα είναι στην Ελλάδα. Νόμιμα είναι και καλά κάνουν αν θέλουν και με το Α προσωπείο ή με το Β προσωπείο προσπαθούν να μαζέψουν κόσμο. Και προσπαθούν να μαζέψουν κόσμο γιατί βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν τα πράγματα, ότι η κατάσταση εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι περίμεναν, ότι τελειώνει η αξιολόγηση, ότι την Πέμπτη θα πέσουν τα χρήματα τα οποία πραγματικά θα πάνε και σε ανθρώπους που το ελληνικό κράτος χρωστάει και θα αρχίσει να κινείται λίγο η αγορά. Το θέμα του χρέους, δεν ξέρω αν είδατε σήμερα τις δηλώσεις Dijsselbloem και διαφόρων άλλων που μιλάνε για το θέμα του χρέους, για το τι πρέπει να γίνει το 18 και μετά, και μιλάνε για ουσιαστική παρέβαση στα θέματα που αφορούν στο χρέος. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και στα θέματα των επενδύσεων θα προχωρήσουμε πάρα πολύ ικανοποιητικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα. Δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη δεύτερος. Ακούστε, με διαφορές από τη Νέα Δημοκρατία που είναι από διακριτές έως πολύ μεγάλες. Και σε μια άλλη εκπομπή χθες έλεγα ότι πάμε καλύτερα. Γιατί βγήκε το Μακεδονίας, το λένε, το Μαρίζο Μακεδονίας. Ο κύριος Μαρατζίδης πήρε από λίγες ημέρες και μας έβγαλε μπροστά τη Νέα Δημοκρατία 10-11%. Τόσο. Τώρα βγήκε και είμαστε 5% πίσω. Κάπα ρισέτ στο λοιπόν, βήμα. 5% πίσω. Άρα πάμε καλά. Εάν κάθε 10 μέρες κερδίζουμε 5%. Μέσα σε 5 μήνες μπορεί να γίνεται και 100%. Σε 5 μήνες μπορεί να φτάσουμε και 100%. Άρα θέλω να πω ότι αυτού του είδους δημοσκοπήσεις, οι οποίες όπως ξέρετε την παραμονή των εκλογών έβγαζαν τη Νέα Δημοκρατία ίσα βάρκα ίσα πανιά με το ΣΥΡΙΖΑ ή και μια μονάδα μπροστά, δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε να διανύσουμε πάντως ένα τεράστιο... Πάντως αισθάνεστε ότι πατάτε καλά, κύριε Φουκαλά. Είστε ένας άνθρωπος με διαδρομή. Επειδή διατελέσατε πρόεδρος της ΟΤΟΕ, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε όταν ήμουν υπουργός εργασίας. Πατάτε καλά. Εδώ πάνε οι υπουργοί, Κατρούγκαλος, Κολάκης και τους γιουχάρει ο κόσμος. Έχω μια πολιτική αντίληψη. Χωρίς να τα λεφτούμε αυτά, έτσι. Βλέποντας το τι γίνεται, τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει τα δικά του τα βασανιστικά προβλήματα, τα οποία είναι οι φόροι, είναι η ανεργία, είναι μια σειρά από πράγματα, τα οποία όμως για πρώτη φορά αναγνωρίζει ο κόσμος ότι έχουν μπει σε ένα κανάλι και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, κανείς δεν έρχεται. Βλέπετε να το αναγνωρίζει αυτό ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το αναγνωρίζει, το εισπράττουμε, σιγά σιγά το αναγνωρίζει και όσο περνάει ο καιρός ακόμα περισσότερο. Και βέβαια, επειδή ο κόσμος δεν έχει πάθει λοβοτομή, ξέρει πολύ καλά. Και εγώ είμαι της άποψης ότι πράγματι θα πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους διαδηλώσεις όπως το παραιτηθείτε για να εμφανιστούν και αυτοί οι άνθρωποι, να εκτεθούν δημόσια στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος ποιος τους έφτασε σε αυτό το σημείο, γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι που τους έφτασε σε αυτό το σημείο. Ποιοι αυτοί οι ίδιοι, δεν κατάλαβα. Οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι θα παρευρεθούν εκεί σε αυτές τις διαδηλώσεις, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι από αυτούς οι οποίοι πρωτοστατούν σε μια σειρά από άλλα πράγματα που έφτασαν τον κόσμο σε αυτό το σημείο. Αυτοί φταίνε δηλαδή. Εγώ πιστεύω, ο λαός που θα μαζευτεί, να πιστεύω ότι λάωστε, οι περισσότεροι. Αυτοί φταίνε για το δημόσιο χρέος. Οι περισσότεροι οι οποίοι θα μαζευτούν εκεί και θα δείτε πώς θα είναι και τι θα είναι και ποιοι θα είναι. Ξέρετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό λαό αυτοί και με αυτά που τραβάει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι κομμάτι του ελληνικού λαού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι διάφορα υποκινούμενα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω εγώ. Και καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιεί τα πάντα για να μπορεί. Μην κρίνετε, κύριε Τσουκαλά, εξιδίων τα λότρια. Ό,τι για να μπορεί, για να μπορεί η Νέα Δημοκρατία. Βλέποντας το χώμα, βλέποντας το έδαφος να υποχωρεί. Βλέποντας το έδαφος να υποχωρεί. Προσπαθεί να σκαρφιστούν κάποια σημεία της Νέας Δημοκρατίας, κάποια άλλα μέσα της Νέας Δημοκρατίας. Κινήστε με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά κάνατε εσείς, κύριε Τσουκαλά. Έχετε δίκιο. Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε. Να διαμορφώνουν, μα ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχει και δήλωση του κυρίου Σκουρλέτη. Θα σας τη διαβάσω τώρα ολόκληρη. Δεν με ενδιαφέρει κανένας αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία κρύβεται και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης και μια σειρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι το μόνο που λένε είναι ότι ναι, δεν έχουμε βάλει την τελική υπογραφή ότι είμαστε η Νέα Δημοκρατία, αλλά είμαστε όλα τα στελέχη. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο καθένας έχει τη δυνατότητα να πάει στη διαδήλωση, να πάρει την κατσαρόλα μαζί του, να κάνει ό,τι νομίζει και ό,τι το βοηθήσει ο Θεός και η Παναγία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου δώσετε τώρα το λόγο. Ελάτε, κύριε Αντωνίου. Φαντάζομαι.
Λοιπόν, θέλω να κρατήσετε ορισμένους χαρακτηρισμούς του κύριου Τσουκαλά. Η κυρία αυτή μίλησε θέλει να για ακροδεξιά στοιχεία. Όπως επίσης και έρχεται να συναντήσει τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού, του κύριου Σπουρλέτη. Εγώ λέω οποίος... να έρθουν. Να γίνει. Να, όχι, λέω να είναι γίνουν. Να γίνουν συγκεντρώσει, να γίνει συγκέντρωση. Να γίνει συγκέντρωση. Μάλιστα. Ο κύριο Σκουρλέτη σήμερα. Να εκτεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο κύριο Σκουρλέτη μίλησε για στοιχεία με ακροδεξιά λογική. Ο κύριο Φίλη δεν είπε αυτό το πράγμα. Στη αντίθετη γραμμή, κύριε. Δεν είπε αυτό ο κύριο Φίλη. Τι είπε ο κύριο Φίλη. Ότι είναι στα πλαίσια αντισυνταγματικότητα. Αυτό δεν είναι. Πολύ καλά τύπο Φίλη. Ο Φίλης ποτέ δεν είπε να μην γίνουν τις συγκεντρώσεις. Τι είπε. Ποτέ δεν είπε. Αλλά είπε ότι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι μαζεύονται εκεί, έτσι, και με τον τρόπο της ανωνυμίας, πίσω από την ανωνυμία προσπαθούν να κρυφτούν. Τι ανωνυμία, δηλαδή. Δεν υπάρχει κίνημα. Ήταν όλα γνωστά. Οι αγανακτισμένοι ήταν. Οι αγανακτισμένοι ήταν γνωστοί. Από ποιον ήταν οι αγανακτισμένοι. Οι αγανακτισμένοι ήταν. Εγώ σα έβλεπα στου αγανακτισμένου και εσά και μια σειρά αποστελέχη. Αποκλείεται να με είδατε. Μια σειρά αποστελέχη τη Νέα Δημοκρατία ήταν στου αγανακτισμένου. Αποκλείεται. Λοιπόν, τώρα ξέρετε πολύ καλά τον κύριο Αντωνίου. Για ρωτήστε τώρα. Για ρωτήστε τον πρώην εκπρόσωπο τύπου που είχατε στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ή δεν είσαστε με τους αγανακτισμένους της πλατείας. Μάλλον ο κύριος Τσουκαλάς προφανώς κρίνει εξιδίων τα λότρια. Το κίνημα αυτό προέρχεται από απλό κόσμο και τώρα προσπαθούν το Μαξίμου χρησιμοποιώντας με προπαγάνδα να πούνε ότι να καπελώσουν αυτή την εκδήλωση, την αυθόρμητη εκδήλωση του κόσμου, στο ότι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι η πιο ανίκανη κυβέρνηση που έχει περάσει τη μεταπολίτευση. Έχει φλωμώσει τον κόσμο στο ψέμα, στην αοριστολογία, στο ότι θα έρθει η ανάπτυξη, στο ότι θα κανονίσουμε το χρέος. Και το χρέος, όπως ανέφερε κάτι ο κ. Τσουκαλάς, πήγε στο 18 με προοπτική. Τίποτα δεν έχει, λοιπόν, εγγράφος δεν έχει. Το 18 και βλέπουμε. Αφού έχετε ψηφίσει, κύριε Τσουκαλά, και κλαίτε πάνω στα ερείπια που έχετε ψηφίσει, κλαίτε πάνω στο ελληνικό, κλαίτε πάνω στα ερείπια ότι για το ΦΠΑ στα νησιά, ότι είναι αντισυνταγματικό και ότι είναι κλιματικό, αλλά κατά τα άλλα τα ψηφίσατε. Το ότι δημιουργήσατε, παροχωρήσατε τη χώρα για 99 χρόνια στο υπερταμείο, κάτι που καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε δεχτεί. Είστε έτοιμοι να τα δώσετε όλα προκειμένου να κρατήσετε την καρέκλα σας. Μάλιστα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και πάνω εκεί, λοιπόν, προσπαθείτε να καπελώσετε κομματικά μια αυθόρμητη προφανώς κίνηση. Θα καλέσετε τον κόσμο ο οποίος πιστεύει στην κεντροδεξιά, πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία, να κατέβει αύριο και να πυκνώσει τις τάξεις των ανθρώπων που είχαν την πρωτοβουλία για την κίνηση, παρατηθείτε. Αυτοί, θα τους καλέσετε δημόσια. Θα πρέπει γιατί πήρε τόση διάσταση αυτό το κίνημα και αυτό, εξαιτίας των στελεχών, των υπουργών, που, με τις δηλώσεις που κάνανε, και νομίζω εξαιτίας των ίδιων, του Μαξίμου δηλαδή και των υπουργών, δημιουργήθηκε τόσο μεγάλη ένταση σε αυτό. Εσείς το λέω θα καλέσετε τον κόσμο. Εμείς που πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία να κατέβει. Όποιος τέλεχος, όποιος θέλει, όποιος μπορεί φίλος, να πάει. Μπορεί να πάει. Μπορεί αυτή να πάει. Είναι η γραμμή. Έχουμε στο τηλέφωνο. Δεν έχουμε ούτε να καλέσουμε, ούτε έχουμε ωραία ασχοληθεί με αυτή την κλιματική. Σαφής. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θανάση Κιμωνά. Ο κύριος Κιμωνάς είναι συγγραφέας από μια οικογένεια που έχει δώσει πολλά στα ελληνικά γράμματα. Νέος άνθρωπος και είναι μέσα από κινήσεις του διαδικτύου από εκείνους που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία, παρατηθείτε. Κύριε Χειμωνά, γεια σας. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτής της πολεμικής που ξεκίνησε η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της αυριανής εκδήλωσης? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καλύτερος σπόνσορας που είχαμε μέχρι τώρα. Όταν ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, είχαν μπει πολύ λίγα άτομα στο event, μέχρι που άρχισαν να μας σφυροκοπούν τα γνωστά παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ στο ίντερνετ, τα payroll, κάποια site, κάποιες εφημερίδες μάλιστα. Εκεί έγινε αποκτά μια δυναμική και βέβαια απογειώθηκε με τις δηλώσεις του κυρίου Φίλη. Εμένα ακούω πολλές φορές πολλές αλεξίες να απαξιώνουν την προσπάθεια αυτή, να λένε ότι θα σπάσουν πλάκα, δεν ξέρω τι. Και εγώ αναρωτιέμαι, αφού θα σπάσουν πλάκα, γιατί υπάρχει τέτοιος πανικός, γιατί τέτοιος ξυσηκωμός απέναντι στη συγκέντρωση. Και ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αύριο μας και μια απεργία στήθηκε για να μας σταματήσει, να λέμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Την επιχειρηματολογία του Καλσόν, την οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Νεφελούδης, πώς την είδατε?
Ακούσατε, εμένα δεν με ενόχλησε το καλσόν. Ως γνωστόν, εγώ γράφω πολύ χειρότερα πράγματα στο Facebook. Αυτό όμως μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν το περίμενα από άτομα που είναι στην κυβέρνηση ουσιαστικά, στην ευρύτερη κυβέρνηση, μπορώ να το πω έτσι. Είναι η προσωπική επίθεση. Ξέρετε, αυτό που είπα ο κύριος Φίλης, όσο απαράδεκτα και αν τα βρίσκω, είναι πολιτικές θέσεις. Ο κύριος Νεφελούδης μας απευθύνει και στον καθένα ξεχωριστά. Ο οποίος διαβάσει αυτό το στάτους θα καταλάβει ποιος είναι ο πρόεδρος. Και εσάς διαγράφησε. Βεβαίως, εγώ είμαι συγγραφέα εισαγωγικά, ευρεολόγος, νομίζω που είμαι ευρεολόγος, εντάξει, και ανεγκέφαλος και δεν θυμάμαι τι άλλο. Και αυτό είναι μια τακτική που εμείς την έχουμε ζήσει πολλά χρόνια στο διαδίκτυο, όλοι εμείς που ήμασταν δραστήριοι στα social media, να δεχόμαστε επιθέσεις πάντα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ επειδή είχα καταλάβει την απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και την στηλίτευα, ήμουν τάλαντος συγγραφέας. Γιατί προφανώς ένας καλός συγγραφέας πρέπει να σου φύγει και ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας είχε ακουστεί ότι είχε μια λατρεία σε βιβλία και του είχαν δώσει πολλά βιβλία τελευταία. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που γράφονται ή υπονοούνται από στελέχη της κυβέρνησης, ότι αυτή η κίνηση έχει μια ακροδεξιά λογική. Ένα. Δεύτερο. Ότι υποκινείται από σκληρούς παράγοντες που βρίσκονται μέσα ή στις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχύουν όλα αυτά? Καταρχήν, για το θέμα της ακροδεξιάς, να μάθουμε ποιος είναι ο ακροδεξιός. Δηλαδή, τα ονόματά μας είναι πολύ ξεκάθαρα και οι θέσεις μας είναι πολύ ξεκάθαρες. Να μάθουμε ποιος είναι ακροδεξιός. Εκτός αν όποιος δηλώνει εναντίον αυτής της κυβέρνησης είναι ακροδεξιός. Αλλά η κυβέρνηση θα πρέπει να κοιτάξει στα δικά της έδρανα και στη δική της, στους δικούς υπουργούς, να βρει άτομα που ανήκαν ιδεολογικά πάντα στην ακροδεξιά και πήραν τέτοιες θέσεις. Επίσης, εγώ πολλές φορές έχω βγει και όλοι σχεδόν οι συνδιοργανωτές και έχουμε πει ότι δεν πρόκειται για μια αντικομμουνιστική συγκέντρωση. Δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο συγκέντρωση αυτή. Δεν έχει πρόβλημα με τον Τσίπρα επειδή είναι αριστερός. Εγώ, μάλιστα, έχω πρόβλημα επειδή θεωρώ ότι δεν είναι αριστερός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα κάνω την απλή ερώτηση που κάνω συνεχώς όταν μου γίνεται αυτή η ερώτηση. Είμαι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έτσι, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, είμαι υποψηφίος πρόεδρος. Ναι, είναι γνωστό. Γιατί να τρέχω για το Μητσοτάκι μέσα στο καλοκαίρι, τι κερδίζω, ποιος ο λόγος να το κάνω αυτό? Και θα κάνει και ζέστη αύριο το απόγευμα. Θα κάνει ζέστη, έχει και γιούρο, θα χάσουμε και παιχνίδι. Δηλαδή, ποιος ο λόγος, πραγματικά. Δεν μου λέτε τώρα, αυτά που γράφτηκαν από την εφημερίδα των συντακτών κυρίως, αλλά τα βλέπω και στο διαδίκτυο, ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας. Δηλαδή, ένα οργανωμένο σχέδιο λαϊκών κινητοποιήσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μίζωνος και Ελάσσονος, με στόχο να λειτουργήσουν όλα αυτά σαν μοχλός ανατροπής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, γράφτηκε εκεί, στο πρωτοσέλιδο πριν από λίγες μέρες της εφημερίδας. Ήταν η πρώτη επίθεση που μας έγινε, αυτό ξεκίνησε. Ναι, χθες, και αυτό γράφτηκε ότι σχεδιάζατε να καλέσετε και τη Λίλιαν Τίντορη, που όπως πήγε στην Ισπανία και είδε όλη την πολιτική ηγεσία, την ίν και την πρώην, δηλαδή Ραχόι, Γκονζάλες, Αθνάρ και άλλους πολλούς, θα ερχόταν πιθανώς και στην Ελλάδα για να δώσει, αν θέλετε, και μια διεθνή διάσταση σε αυτή την κινητοποίηση. Υπήρξαν τέτοιες σκέψεις? Είναι πιο διασκεδαστικές κατηγορίες που έχουμε δεχτεί. Μάλιστα, εγώ δεν γνώριζα την Λίλιαν Τίντορη. Εγώ τα παρακολουθώ και την γνώριζα. Παρακολουθώ πολύ τη Λατινική Αμερική, ναι. Ναι, θυμάμαι ότι γκούγκλαρα το όνομά της και είδα ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Της οποίας ο σύζυγος, επειδή τόλμησε να διαδηλώσει ενός Μαδούρου, 15 χρόνια φυλακή. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη φέρω, γιατί όπως είπα, είναι πολύ όμορφη κοπέλα και την κοβώ και πολύ δυναμική, αλλά δεν έχω τα κονέ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχει καλές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, μπορεί να μας δώσει τη διθέση. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ αστεία. Ακούστε, δηλαδή, πραγματικά αυτά που ακούμε, ο κύριος, ακούσαμε και από έναν δημοσιογράφο γνωστό, ότι συνεργαζόμαστε με τον Ραχόι, ότι θα βγάλουμε κόσμο για να κερδίσει ο Ραχόι στην Ισπανία. Είναι σαν τη λογική της πεταλούδας που κουνάει τα φτερά της εδώ και έχει καταιγίδα Σιγκαπούρη. Είναι πάρα πολύ αστεία. Είναι πολύ αστεία η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να αποδομήσει μια συγκέντρωση χρησιμοποιώντας όλο και πιο εξωφρενικά επιχειρήματα. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλετε ένα σχόλιο, κύριο Τσουκαλά, τώρα που έχουμε στη γραμμή κύριο Χειμωνά? Όχι. Μάλιστα, οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χειμωνά. Εγώ, καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία αύριο. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Κύριε Τσουκαλά, τον ακούσατε. Θέλω μόνο μία αντίδρασή σας για να πάμε στους άλλους κυρίους. Δεν θα δείτε, ούτε για Βενεζουέλα. Τα είπε πάρα πολύ. Ψύχρεμα και ήρεμα τα πράγματα. Ούτε για Βενεζουέλα, ούτε για Ραχόι. Όλα αυτά μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να γράφει, όπως ο κύριος Χειμωνάς είχε δυνατότητα να βγαίνει και να λέει αυτά που λέει στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να λένε ότι θέλει να βοηθήσει το Ραχόι, το Α, το Β, το Γ. Τι σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει και λέει ότι αυτή η συγκέντρωση γίνεται για να βοηθηθεί ο Ραχόι? Δηλαδή, για να μην λέμε τώρα και πράγματα τα οποία
δεν ευσταθούν, διότι δεν έχουν και καμία, δεν έχουν καμία δύναμη και καμία δυνατότητα έτσι, να βοηθήσουν τον Ραχώη. Δεν έχουν και καμία δυνατότητα να βοηθήσουν τον Ραχώη. Πώς το κάνουμε. Άρα μην λέμε τώρα πράγματα. Μια πολύ γρήγορη αντίδραση. Πέρα και έξω από τον Μπόι. Και θα επανέλθω σε εσάς μετά το διάλειμμα. Να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάμε γρήγορα.